από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και από το εδάφιο 13. Σελίδα 861, Ιώτα Δέλτα 14 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείνθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν και ακούσαντες οι όχλοι ακολούθησαν αυτόν πεζοί από τον πόλεον. Και ότε εξήλθεν ο Ιησούς είδεν πολλήν όχλων και εσπλαχνήσει δι' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Όταν δε έγινε σπέρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες «Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα παρήλθεν. Απόλυσον τους όχλους, δια να υπάγωσιν εις τα σκόμας και να αγοράσωσιν σε αυτούς τροφάς». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Δεν έχουσιν χρία να υπάγωσιν, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσιν». Οι δε λέγουσι προς αυτόν «Δεν έχομεν εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια». Ο δε είπεν «Φέρετε εμί αυτά εδώ». Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσιν επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψα στον ουρανόν ευλόγησε και κόψας έδωκε εις τους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθητές εις τους όχλους. Και έφαγον πάντες και γορτάστησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρους. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500.000 άντρες εκτός γυναικών και παιδίων. Και ευθύ συνάγκασεν ο Ιησούς του μαθητάς αυτού να εμβώσιν εις το πλοίον και να υπάγωσι προ αυτού εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους ανέβη στο όρος κατηδίαν δια να προσευχηθεί και όταν έγινε σπέρα ή το μόνος εκεί. Το δε πλοίον ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βαζανιζόμενον υπό των κυμάτων διότι ήταν αντίος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός πήγαινε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι και από το φόβο έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε «Κύριε, εάν είσαι εσύ πρόσταξόμαι να έλθω προς σε επί τα ύδατα». Ο δε είπεν «Ελθέ». Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα δια να έλθει προς τον Ιησούν. Βλέπον όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας την χείραν επίασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν «Ο λιγόπιστε εις τι εδίστασας» και αφού εισήλθον εις το πλοίον έπαυσεν ο άνεμος. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός είσαι». Και διαπαράσαντες ήλθον εις Γενισαρέτ και γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου απέστειλαν εις όλην την περίχωνο εκείνη και έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας. Και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσωσει μόνο το άκρον του ηματίου και όσοι ήγγισαν εθεραπεύθησαν. Αμήν. Δώδεκα νέοι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή τους συνάντησαν τον Χριστό, συνάντησαν τον Ιησού τον Ναζωραίο, έναν άνθρωπο απλό αλλά είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο λόγος του ήταν φωνή Θεού και τα έργα του ήταν έργα Θεού. Δεν τον εξεζήτησαν παρόλο που όλοι περίμεναν το Μεσσία όπως οι πιστοί του λαού Ισραήλ. Δεν τον εξέλεξαν παρόλο που τον περίμεναν. Ο Κύριος τους συνάντησε, τους εξέλεξε και τους προσκάλεσε. Και αυτοί δέχτηκαν την πρόσκληση και από τότε δεν έφυγαν καθόλου από κοντά του. Τον ακολουθούσαν όπου πήγαινε. Έγιναν με αυτόν ένα. Δεν ήξεραν πολλά πράγματα, αλλά έγιναν με αυτό ένα και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο θέλει ο Θεός για τον Χριστό και για μας. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός να θέλουμε και εμείς. Να γίνουμε ένα με τον Χριστό. Γιατί δεν εκλέξαμε εμείς τον Χριστό, δεν ήρθαμε εδώ γιατί αποφασίσαμε, ήρθαμε γιατί ο Θεός
μας ήλκησε με έλεος, καθώς μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια. Ήλθαμε γιατί με απλότητα πιστέψαμε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Σόντος και τον επικαλεστήκαμε. Ο Θεός μας αναγέννησε και ο Χριστός μας πρόσθεσε την Εκκλησία Του. Είναι βέβαιον ότι όλοι μας σήμερα που ήρθαμε εδώ, ήρθαμε γιατί ο Θεός μας έσπρωξε, ο Χριστός μας οδήγησε και το Πνεύμα το Άγιο μας ενδυνάμωσε. Και ήρθαμε εδώ όχι για κάτι το αστείο ή το αβέβαιο ή για κάτι το απλό, αλλά ήρθαμε εδώ για κάτι το πάρα πολύ σοβαρό. Να συναντήσουμε Αυτόν που μας αγάπησε. Και ακόμη περισσότερο, αδελφοί, ήρθαμε, αν ήρθαμε, και καλόν θα ήταν να έρθουμε, για να βοήσουμε προς Αυτόν, να κράξουμε προς Αυτόν και να φέρουμε ό,τι μας απασχολεί, τις δυσκολίες, τους φόβους, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, την αμηχανία μας, τις ανησυχίες μας, να κράξουμε σε Αυτόν και να ζητήσουμε βοήθεια από Αυτόν. Είναι η ευκαιρία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η ευκαιρία που έχεις, αδερφέ μου, και έχω αυτή τη στιγμή να κράξεις το Θεό. Να κράξεις το Θεό. Δεν θα σε ακούσει κανένας άλλος εκτός από τον Χριστό. Γι' αυτό μας έφερε εδώ. Σήμερα δε ιδιαιτέρως το πιστεύω ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό μας έφερε εδώ, για να βοήσουμε σε Αυτόν. Κύριε Ιησού, ελέησέ μας, βοήθησέ μας με τη βεβαιότητα μέσα από αυτά που ακούσαμε έως αυτή τη στιγμή, ότι επειδή βοήσαμε θα μας απαντήσει με το λόγο Του. Γιατί μας άκουσε. Θα μας ακούσει. Είναι ευκαιρία μοναδική. Καθένας από μας σήμερα, με όλη τη δύναμη της φωνής της ψυχής του, να βοήσει στον Θεό. Βοήθεια, με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μας ακούει, και αν μας ακούει τότε θα αρχίσει να εξελίσσει μπροστά μας όλο το σχέδιο που ήδη προκαταβολής κόσμου το έχει έτοιμο για σήμερα. Ξέρετε, στη ζωή του κάθε ανθρώπου υπάρχουν αρμόδιες ημέρες. Πιστεύω βάσιμα, και δεν θέλω να συστέλλομαι να το πω, ότι σήμερα είναι η αρμόδιος ημέρα για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, για σένα και για μένα προσωπικά. Να βοήσεις. Πάρ' το σοβαρά αυτό που ακούς. Να κράξεις το Θεό. Θα σ' ακούσει. Τον άκουσαν και όχλος πολύς τον ακολούθησε, για να φέρει σε Αυτόν τις αρρώστιες του, τα προβλήματά του, τις δυσκολίες του. Δεν ήξεραν πολλά πράγματα, δεν τον ήξεραν, αλλά ήξεραν ότι αυτό σώζει αμαρτωλούς. Μάλλον δεν το ξέραν και αυτό, ότι σώζει ταλαιπωρημένους.
θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Και έτρεξαν. Και επειδή είχε πάει σε έρημο τόπο, τον ακολούθησαν σε έρημο τόπο. Και από το πρωί μέχρι το απόγευμα κήρυτε και θεράπευε. Απαντούσε σε κάθε έναν που τον φώναζε. Ήταν η αρμόδιος μέρα για αυτούς. Η ώρα πέρασε και φόβος μπήκε και αγωνία και ανησυχία στην καρδιά των μαθητών. Τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς τώρα? Τι θα φάνε? Ποιος θα τους ταΐσει? Ποιος θα λύσει το πρόβλημα? Άκουσαν, χάρηκαν, αλλά τώρα τι θα γίνει τώρα? Τώρα καιγόμαστε, πεινάνε, θα αποκάμουνε, δεν έχουν φάει τίποτα από το πρωί. Απόλυσέ τους να πάνε κάτι να βρουν να φάνε. Ποιος θα τους το λύσει το πρόβλημα? Οι μπακάλιδες, οι φουρναρέοι, τα χωριά? Σκέψη του ανθρώπου. Όμως ο Θεός έχει όλα έτοιμα. Έχει μεριμνήσει οι μαθητές να έχουν λίγα ψωμιά και λίγα ψάρια. Κατά πρόνοια Θεού. Και στην αγωνία ποιος θα τους ταΐσει? Θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό. Ποιος θα με βοηθήσει? Άνθρωπο δεν έχω. Ποιος, τι θα γίνει? Ποιος? Ποιος γιατρός θα με θεραπεύσει? Ποιος? Ποιος θα επιστρέψει τα παιδιά μου? Ποιος? Ποιος θα με βοηθήσει στη δουλειά μου, με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου? Ποιος? Και είναι δίπλα τους ο Χριστός. Είναι δίπλα μας ο Χριστός. Και εμείς λέμε ποιος? Ποιος θα τους ταΐσει? Και ο Χριστός δεν λέει εγώ, λέει εσείς. Αρκεί να μου δώσετε αυτά που έχετε. Ακούτε? Ποιος θα το κάνει? Εσύ! Αρκεί να πας να του δώσεις αυτά που έχεις. Να του δώσεις την καρδιά σου, την ψυχή σου, την πίστη σου. Να του δώσεις τη σκέψη σου. Και τόσο απλά, τόσο εύκολα, ο Κύριος ευλόγησε τα λίγα ψωμιά και τα λίγα ψάρια. Φάγαν όλοι. Οι μαθητές μοίραζαν αυτό που ο Χριστός ευλόγησε. Ξέρεις, θα πει να σε ευλογήσει ο Χριστός. Ό,τι εν ζητάς θα το λαμβάνεις. Σήμερα είναι αρμόδιος μέρα. Ό,τι εν ζητάς θα το λαμβάνεις. Να σε ευλογήσει ο Χριστός. Και φάγαν όλοι και περίζεψαν και 12 κοφίνια. Απ' όλα. Σκεφτείτε τη χαρά, την έκπληξη, αλλά και πώς αυξήθηκε η πίστη των μαθητών. Τόσο, ώστε όταν τους λέει ο Κύριος περάστε απέναντι, του λένε μα ο καιρός είναι πολύ κακός, είναι ενάντιος. Ξέραν, ήταν ψαράδες. Πώς θα περάσουμε απέναντι? Πώς θα περάσουμε απέναντι? Πώς θα περάσουμε απέναντι? Πώς θα γίνει αυτό? Ποιος θα μας περάσει απέναντι? Τώρα όμως δεν σκέφτονται και πολύ, δεν διστάζουν και πολύ, αλλά μπαίνουν στο πλοίο και αρχίζουν και κοπηλατούν. Και η κοπηλασία δεν είναι εύκολο πράγμα, και μάλιστα με καιρό αντίθετο, και μάλιστα μόνοι τους μέσα σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα, και μάλιστα χωρίς να βλέπουν τον Χριστό κοντά τους, ο οποίος όμως δεν έπαψε ποτέ να είναι δίπλα τους.
γιατί αυτός τους απέστειλε. Πήγαινε, λέει, εν τη δυνάμει σου ταύτη στο Γεδεών και εσύ θα τους ελευθερώσεις, δεν σε απέστειλα εγώ. Και αρχίζουν και κοπηλατούνε. Πώς θα φτάσουνε, ποιος θα τους φτάσει, ποιος θα τους πάει, ποιος θα τους μεταφέρει απέναντι, είναι μακριά το απέναντι. Νύχτα, σκοτάδι, άνεμος, δυνατός, ενάντιος. Όμως πήρανε μια καλή απόφαση, κοπηλατούνε. Δεν κοπηλατούνε ματέως, γιατί έτσι θα ήταν πραγματικά, εάν δεν τους είχε αποστείλει ο Κύριος. Αλλά κοπηλατούνε με βεβαιότητα, με κόπο, με αγωνία, αλλά με βεβαιότητα να δούμε τι θα κάνει ο Κύριος. Θέλω να το πω ότι σήμερα μας αποστέλει ο Κύριος να κάνουμε αυτό που πρέπει. Τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Μη βλέψεις στον ενάντιο άνεμο. Μη βλέψεις του πόσο μακριά είναι. Μη βλέψεις το ότι δεν μπορείς. Δεν σε αποστέλει ο Κύριος. Αρμόδιος ημέρα. Έφτασε η τελευταία ώρα της νύχτας. Και αυτοί οι κατάκοποι συνέχιζαν να κοπηλατούνε χωρίς να πέσουνε στον πειρασμό να πούνε δεν θα φτάσουμε να γυρίσουμε πίσω. Αν γυρίζανε πίσω φτώχεια, δουλεία, ταλαιπωρία. Συνεχίζουν όμως. Γιατί είδαν ότι έφαγαν 4.000 άντρες μόνο συν τις γυναίκες και τα παιδιά με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Επειδή ο Κύριος τους ευλόγησε. Τώρα ο Κύριος τους αποστέλει. Δεν κοπηλατούν μάταια. Κοπηλατούν με ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι αυτός που τους απέστειλε, αυτός θα τους οδηγήσει απέναντι. Αυτός που τους είπε πηγαίνετε απέναντι, ξέροντας και αυτοί και ο ίδιος ότι δεν μπορούν να φτάσουν μόνοι τους, ξέρουν με τα βεβαιότητας ότι αυτός που τους απέστειλε, αυτός θα τους μεταφέρει. Αυτός θα τους περάσει απέναντι. Αυτός θα σε περάσει απέναντι, αδερφέ. Αυτός. Επειδή αν έκραξες, αν βόησες, σήμερα αυτός θα σε περάσει απέναντι. Μη θεωρήσουμε σήμερα, αδερφή, ότι είναι ένα κήρυγμα. Είναι μια εντολή. Αυτός θα σε περάσει απέναντι. Και το απέναντι το δικό σου, μόνο εσύ το ξέρεις. Εγώ ξέρω μόνο το δικό μου. Γι' αυτό συνεχίζουμε να κοπηλατούμε, αδέρφοι. Με επιμονή και υπομονή. Είναι έργο πίστεως. Και αν η πίστη δεν έχει έργα, είναι νεκρά. Αν η πίστη έχει έργο, τότε είναι ζωντανή, έχει μισθαποδοσία και στο τέλος και φίλος του Θεού θα ονομαστείς. Την τελευταία φυλακή της νυχτός, στις τελευταίες ώρες, βλέπουν τον Ιησού να πλησιάζει σε αυτούς περπατώντας τα κύματα. Είναι Θεός εκπλήξεων. Άκου τι σκέφτηκε, Χριστέ μου. Άκου τι σκέφτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει έτσι και να φτάσει σε μια στιγμή μέσα. Άκου τι σκέφτηκε, να έλθει περπατώντας τα κύματα. Τρόμαξαν, φοβήθηκαν. Φάντασμα.
Και ο Κύριος λέει, μη φοβήστε, εγώ είμαι. Μη φοβήστε, εγώ είμαι. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι. Μη φοβάσαι, εγώ έρχομαι σε σένα. Δεν σε άφησα ποτέ. Εκεί στο όρος προσευχόμουν για σένα και τώρα έρχομαι. Αλλά έπρεπε να πάρω άδεια από τον πατέρα μου. Αν είσαι εσύ, είπε ο Γεδαίων, θα φέρω τη θυσία για να βεβαιωθώ. Λέει, φέρτη, θα με περιμένεις, θα σε περιμένω, είπε ο άγγελος. Την έφερε, πήρε το ραβδί, το άγγιξε τη θυσία και ανέβηκε φωτιά από την πέτρα. Α, λέει, ο Θεός είσαι. Και φοβήθηκε, είδα με τα μάτια μου τον άγγελο του Κυρίου. Και ο Παύλος το ίδιο λέει. Και είναι ωραίο να το λες αυτό. Αν είσαι εσύ που μου μιλάς και δεν είσαι φάντασμα, φαντασία, πες λόγο να περπατήσω κι εγώ στα κύματα. Άρεσε στον Κύριο. Περπάτα, του λέει, έλα. Κατέβηκε από το πλοίο που βασανιζότανε και περπατώντας κι αυτό στα κύματα σαν τον Χριστό το πλησίαζε. Αλλά επειδή είναι άνθρωπος και φοβάται, και ο Γεδαίων, όταν του έδωσε εντολή ο Κύριος, φοβήθηκε και πήγε τη νύχτα και κατέστρεψε τα αγάλματα και τους βωμούς του Βάαλ. Φοβήθηκε τον πατέρα του, τους γείτονες, φοβήθηκε. Και ο Πέτρος φοβήθηκε. Είδα τον αέρα, ένα κύμα να έρχεται και άρχισε να βουλιάζει. Αλλά δεν θα τον αφήσει ο Κύριος τώρα που τον φώναξε να έρθει, επειδή φοβήθηκε, να πνιγεί. Τον αγαπάει. Έχει έργο ετοιμασμένο για τον Πέτρο. Τον αφήσει να πνιγεί. Έχει έργο ετοιμασμένο, θα σε αφήσει να χαθείς. Ναι, αλληλούια, αμήν. Θα μας αφήσει να χαθούμε. Έχει έργο. Λίγους έχει καλέσει να τους πλουτίσει για να πλουτίσουν πολλούς. Ξέρω τη φτωχία σου, αλλά ξέρω ότι είσαι πλούσιος. Λίγους 12 κάλεσε για να σώσει όλη την οικουμένη. Λίγους κάλεσε σήμερα για να εργαστεί αυτό το έργο, το μεγαλειώδες, το οποίο έχει ετοιμασμένο για την αρπαγή της Εκκλησίας. Φοβήθηκες, και λοιπόν φώναξε, Ιησού, χάνομαι. Κάτσε βρε που χάνεσαι. Κάτσε βρε ο λιγόπιστε, χάνεσαι. Άκου, χάνεσαι. Χάνομαι. Μη διστάζεις. Απλώνει τη χερούκλα του, τον παίρνει και τον βάζει μέσα στο πλοίο. Τι χέρι είναι αυτό. Πω, φοβερό χέρι έχει ο Θεός. Ανέβηκε και αυτός απάνω. Τον είδαν και σε ένα δευτερόλεπτο είχαν φτάσει απέναντι. Αυτό ήταν. Μα έπρεπε τώρα να ταλαιπωρηθούν όλη τη νύχτα. Βέβαια. Έπρεπε να κοπηλατούν ματέως όλη τη νύχτα. Βέβαια. Γιατί? Για να αγαπήσουν τον Χριστό και για να δουν τη δόξα Του. Για να πιστέψουν στον Χριστό ότι είναι παντοδύναμος. Είναι ανάγκη τώρα να τα περνάμε όλα αυτά? Αν είναι δοκιμασία, ναι, για να μάθεις. Αν είναι πειρασμός, ναι, για να δοκιμαστεί η πίστη σου. Αν είναι επιλογή σου, όχι, δεν ήταν ανάγκη να τα περάσεις. Αλλά αν έκραξες σήμερα, ο Θεός ξέρει, μπορεί και θέλει να σε μεταμορφώσει από ένα φοβισμένο παιδί σαν το Γεδαιόν που χτύπαγε στάρι στο πατητήρι κρυφά, σε έναν άντρα πίστεως και δυνάμεως που το όνομά του είναι πολεμιστής. Η Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, είναι σχολείο. Καθηγητής μας και δάσκαλός μας ο Χριστός. Είναι νοσοκομείο. Γιατρός μας ο Χριστός.
αλλά είναι και στρατόπεδο που δημιουργεί και εκπαιδεύει πολεμιστές. Γεδεών σημαίνει πολεμιστής. Είναι και στρατόπεδο που δημιουργεί, εκπαιδεύει πολεμιστές. Μπορούμε να το ζητήσουμε. Σήμερα είναι η αρμόδιος μέρα. Κάνε μας, Χριστέ μου, όλους μας πολεμιστές δικούς σου. Να πολεμάμε τις μάχες τις δικές σου. Βοήθα μας. Και μετέτρεψε και μεταμόρφωσε εκείνη τη στιγμή τον Πέτρο στο μοναδικό άνθρωπο που περπάτησε πάνω στα κύματα. Μεταμόρφωσε και τους 12 στο να γνωρίσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και πήγαν όλοι μαζί απέναντι για να θεραπεύσουν πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Για να επεκταθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να ελευθερωθούν οι άνθρωποι που καταδυναστεύονται από το διάβολο. Είναι αρμόδιος ημέρα. Θα ήθελα σας παρακαλώ να γονατίσουμε όλοι, να προσευχηθούμε, να φέρουμε ενώπιον του Κυρίου τα ζητήματά μας και τα αιτήματά μας, γιατί γι' αυτό ήρθαμε σήμερα και γι' αυτό μας κάλεσε ο Χριστός. Σου δίνουμε τη δόξα.